Έχω τον Γιώργο το Χελάκι. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν παρακολουθείς και την εξέλιξη αυτή του τελικού? Πόπο, τι γίνεται? Είναι συναρπαστική. Τι είναι αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι σήμερα είχαμε μια αποκαθήλωση της ΑΕΚ. Ό,τι υπήρξε και δεν είχε αποκαθήλωθεί, το αποκαθήλωσε ο Παναθηναϊκός με ένα εκπληκτικό 45 λεπτό πρώτο στην Λεωφόρο. Νομίζω όσοι έλεγαν μέχρι τώρα ότι η ΑΕΚ ναι, μένα, αλλά παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι άτυχη κτλ., τώρα δεν έχουν επιχείρημα. Διότι εδώ δεν υπήρξε ατυχία. Υπήρξε στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως ο Δημοσθένη και φαντάζομαι συμφωνεί, ένας διαστημός από έναν καλά οργανωμένο Παναθηναϊκό. Μην πάει το μυαλό κανενός και τίποτα υπερηχητικούς πράσινους κτλ. Όχι. Καλό ποδόσφαιρο οργανωμένο, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός με τα ανοίγματά του από τα πλάγια, κατέστρεψε την ΑΕΚ, ας πούμε, με τρία γκολ και θα μπορούσε, γιατί είναι τριπλή ευκαιρία, να τις βάλει και 4 και 5. Είχε και κάποιες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά συνολικά η λειτουργία της ΑΕΚ δεν πείθει ότι είναι μια ομάδα για μεγάλους στόχους. Και δεν ξέρω αν το ανάθεμα πρέπει να πέσει όλο στις πλάτες του Αργύρη Νιανίκη. Ξέρω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αυτός ο υπεύθυνος. Αλλά όσο οι διοικούντες της ΑΕΚ βλέπουν αυτά τα στραβοπατήματα, αυτές οι κατραπακές και δεν κάνουν τίποτα, τότε να προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Και αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι τα χειρότερα, ας βάλουν τώρα Over FM και το Δημοσθένη Καρμίρη που θα πει τη βαθμολογία, για να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει ήδη στην ομάδα με την αδράνειά του. Και δύο κουβέντες για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό και για τον Γιωβάνοβιτς. Επιστέγασμα ενός γενικά καλού ποδοσφαίρου που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, αυτό που έπαθε σήμερα η ΑΕΚ είναι όχι για να τα βάζει με την αναμετρότητα του Παναθηναϊκού, αλλά για να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, διότι βλέπει την ομάδα να έχει πολλά προβλήματα, αλλά την αφήνει εντελώς αβοήθητη, όπως άλλωστε έκανε και στις μεταγραφές του Γενάρη. Και αγωνιστικά και ψυχολογικά τα προβλήματα της ΑΕΚ. Βεβαίως τρομερά κενά γενικότερα στο ρόστερ της και στον αγωνιστικό χώρο και από πλευράς ποιότητος. Παναθηναϊκός σήμερα, ο Παλάσιος και οι υπόλοιποι μοιάζανε να είναι βραζιλιάνικη μαγεία. Ναι, ακριβώς. Και οι δύο κεντρικοί μας, το είπε και ο Βασίλης Μυρότσος, ήταν πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλο σήμερα, ο Βράνιες με τον Τζαβέλα. Και συμφωνώ απόλυτα. Το πήρε η Λίβερπουλ, έτσι, στο μεταξύ. Το πήρε η Λίβερπουλ. 11-10. Ούτε εμένα καθόλου. Η πλάκα για τρόλ είναι η πλάκα. Είναι ότι δεν βγαίνουν πάντα τα γούρια και κάποιος θα πρέπει να το υπενθυμίσει στον Τούχελ αυτό, διότι έβαλε τον Κέπα για τη διαδικασία το πέναλτι, επειδή του είχε βγει άλλη φορά. Έτσι, και τελικά ο Κέπα που μπήκε ο άνθρωπος για να αποκρούσει, του έμελε να γίνει ο μοιραίος παίκτης στο φινάλε, να στείλει την μπάλα στην πεκάτσα πάνω. Ακριβώς. Είχαμε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο κύριος Νίκος το έχει δει όλο, το έχει αναλύσει, το έχει σκανάρει και είναι έτοιμος να μας τα πει και εμάς. Κοίταξε, Γιώργο, ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που άξιζε και δικαιούτο, και μαζί με αυτό βέβαια εξασφάλισε και την συμμετοχή του στην τετράδα που, και στα play-off του πρωταθλήματος. Στην εξάδα. Ναι. Ήταν μια δίκαιη επιβράβευση του Παναθηναϊκού, διότι παρά τα σκαρπανεβάσματα που είχε μέσα στην περίοδο, τελικά δικαιούτο να είναι μέσα στην τετράδα, αναμφισβήτητα, και διότι στα κρίσιμα παιχνίδια και εν πάση περιπτώσει έκανε αυτό που έπρεπε για να πάρει τους βαθμούς που χρειαζόντουσαν, και διότι βέβαια οι διώκτες του δεν ήταν ομάδες με μεγάλο ειδικό βάρος, όπως η Τρίπολη ή ξέρω εγώ ο Όφη ή ο Πας Γιάννα. Ο Άρης είχε το γνωστό πρόβλημα της αφαίρεσης των 6 βαθμών και επομένως δικαίως και βάσει της απόδοσης του μπήκε στην τετράδα. Ήταν ένα ντέρμπι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα ντέρμπι στο οποίο νομίζω ότι η εξυπνάδα του Παναθηναϊκού νίκησε την αφέλεια της ΑΕΚ, ή αν θέσει η αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού νίξε την αδυναμία ή και ίσως και την ατυχία της ΑΕΚ, όταν οι δύο ομάδες βρήκαν τις ευκαιρίες που χρειαζόντουσαν για να σημειώσουν ένα γκολ. Το παιχνίδι ήταν περίεργο, ήταν ένα παιχνίδι με πολλές τελικές, πολύ ενδιαφέρον, ελεύθερο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό. Θα μπορούσε να, τα λέγαμε και έξω στο διάδρομο πριν μπούμε μέσα, θα μπορούσε να έχει λήξει και 6-3, διότι και ο Παναθηναϊκός εκτός από τα τρία γκολ έβγαλε και άλλες πολλές φάσεις για να σημειώσει και άλλα γκολ. Η ΑΕΚ είχε και αυτή τις δικές της ευκαιρίες, δύο δοκάρια και κάποιες κάνα δύο ακόμα καλές ευκαιρίες. Το γεγονός είναι ότι το παιχνίδι κρίθηκε κατ' εμέ σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Παναθηναϊκός την ώρα που η ΑΕΚ είχε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα και πίεζε και φαινόταν ότι κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε το πρώτο στο γκολ. Το βρήκε από αυτό το πέναλτι το οποίο υπέπεσε ο Ρώτα πάνω στον Αλεξανδρόπουλο. Θα μιλήσω στη συνέχεια για τον Αλεξανδρόπουλο. Και αυτό βέβαια άλλαξε τη ροή του αγώνα και βεβαίως κυρίως άλλαξε την ψυχολογία
των παιχτών και των δύο ομάδων, κυρίως του Παναθηναϊκού, ο οποίος Παναθηναϊκός από εκεί που φαινόταν να είναι στα σκηνιά απέκτησε αυτοπεποίθηση, αναθάρισε, αντέδρασε πάρα πολύ δυνατά και βεβαίως είχε την ευτυχία, την τύχη αλλά και την ικανότητα να βρει αμέσως και δεύτερο γκολ. Το βρήκε από ένα τεράστιο κενό που ρέθηκε στην αριστερή πλευρά της άμυνας ΑΕΚ, εκεί όπου ο Παλάσιος έφυγε μόνος του απέναντι στον Χατζησαφή. Στο τελείωμα τον βοήθησε και η τύχη, διότι στο σουτ του Παλάσιος η μπάλα βρήκε σε ένα πόδι της ΑΕΚ και κατέληξε στα δίχτυα. Εκεί την προβολή την είχε κάνει ο Βράνιες. Νομίζω ο Βράνιες. Και έτσι λοιπόν μετά το 2-0 όλα έγιναν πολύ εύκολα για τον Παναθηναϊκό. Και το τρίτο γκολ ήρθε βέβαια από μια εξαιρετική προσπάθεια από αριστερά του Αϊτόρ και σεντερφορήσιο τελείωμα του Ιωαννίδη. Το παιχνίδι νομίζω τελείωσε εκεί. Τελείωσε μόλις το 21ο, 30ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ συνέχισε να παλεύει, προσπάθησε. Θα μπορούσε ίσως να ελπίσει σε κάτι αν ο Αραούχο τελείωνε καλύτερα τη φάση στο 47, εκεί όπου ένα ωραίο σουτ του σεντερφόρ της ΑΕΚ αποκρούστηκε από εξίσου ωραία απόκρουση του Διούδη. Και μετά το παιχνίδι σιγά σιγά έσβησε, χωρίς όμως να χάσει το ενδιαφέρον του, διότι σε κάποια ξεσπάσματα και από τις δύο ομάδες βρεθήκαν και άλλες ευκαιρίες, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού να βάλει ένα τέταρτο γκολ και κατά δεύτερο λόγο από πλευράς ΑΕΚ. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό υπάρχουν μερικοί μεγάλοι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι στο πρώτο ημίχρονο ο Αλεξανδρόπουλος, ο Ιωαννίδης, ο Παλάσιος, εξαιρετικοί. Ειδικά ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ήταν κομβικός και για τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε το πέναλτι και με μερικές άλλες επιθετικές προσπάθειες που δεν μπορούσαν να τους ανακόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πολύ καλά πήγε και το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, όπως και ο Αϊτόρ. Είχε πολλούς καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχε καλούς παίκτες, αλλά η ΑΕΚ είχε ένα βασικό μειονέκτημα. Δίνοντας χώρο στον Παναθηναϊκό, οι αμυντικοί της έχασαν τις μάχες κατά κράτος στις ατομικές μονομαχίες απέναντι στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για παράδειγμα, ο Βράνιες δεν μπόρεσε να σταματήσει ποτέ κανέναν από τους Παναθηναϊκούς που έβγαιναν μπροστά. Ο Χατζησαφή επίσης έχανε τον Παλάσιο, δεν μπορούσε να το σταματήσει. Τον Αλεξανδρόπουλο δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς. Αντίθετα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας κλείσει τους χώρους και μην αφήνοντας μεγάλα κενά για να δώσουν ευκαιρία στους ικανούς επιθετικούς παίκτες που έχει η ΑΕΚ, τους αντιμετώπισαν με μεγαλύτερη επιτυχία και τους εξουδετερώσαν από την περίφημη τετράδα από την οποία περίμενε πολλά η ΑΕΚ, δηλαδή Τσούμπερ, Αραούχο, Άμραμπατ και Γκαρσία. Μόνο ο Άμραμπατ στάθηκε στο ύψος του, ήταν πολύ καλός, όπως είναι σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ σχεδόν φέτος. Έκανε ό,τι μπορούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Από τον Λιβάη Γκαρσία δεν πήρε τίποτα η ΑΕΚ, τον εξουδετέρωσε ο Χουάνκαρ. Ούτε και ο Τσούμπερ πήρε καλά. Τον αντικατέστησε με το Μάνταλο ο Γιαννίκης στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε και τον Αραούχο στέση του Ανσαριφάρντ, έβαλε και τον ποιον άλλον έβαλε και τον η ΑΕΚ έβαλε και τον Λεταλέκ στη θέση του Σιμόες. Δεν άλλαξαν τίποτα, δεν πήρε τίποτα η ΑΕΚ. Και έχει βάλει και αριστερά αλλαγές. Νομίζω και στην αρχή είχε βάλει στην αρχή το Μουχαμάντη στη θέση του Χατζησαφή. Ακριβώς, και το Μουχαμάντη στη θέση του Χατζησαφή. Αλλά όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές ήταν πια αργά. Το 3-0 είχε διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Προσπάθησαν οι παίκτες ΑΕΚ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι το παράτησαν το παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και έστω να βάλουν και ένα γκολ της θυμής, ή και αν το έβαζαν νωρίς να αποκτήσουν κάποιες ελπίδες για κάτι περισσότερο. Αυτό ήταν η μορφή του ντέρμπι. Η ΑΕΚ τώρα έμεινε στους 3 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλει δεν έχει σημασία βέβαια. Και αυτή νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει τη θέση στην τετράδα. Δεν υπάρχει δυσκολία. Έχει δύο μάτσα ακόμα. Έχει ένα μάτσα λιγότερο. Παίζει με τον ΠΑΟΚ και μετά παίζει με τον Αστέρα εντός. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ τώρα είναι να κάνει μια καλή εμφάνιση, να ανασυνταχθεί και αγωνιστικά και από πλευράς ηθικού, για να πάρει τουλάχιστον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για λόγους εντυπώσεων και γοήτρου. Όχι τίποτα περισσότερο. Γιατί αν υποστεί και δεύτερη ήττα μέσα σε 3 μέρες από τον ΠΑΟΚ, που αν χάσει βεβαίως φέτος δεν έχει κερδίσει καθόλου, όπως και πέρσι και πρόπερσι άλλωστε, τουλάχιστον να ανταστηλωθεί το ηθικό της και να πάει στο τελευταίο μάτς με τον Αστέρα που είναι εδώ πάλι, να πάρει και τους 3 βαθμούς ακόμα για να πάρει τελικά την τρίτη πιθανότατα θέση, αν και έτσι όπως είναι η βαθμολογία μπορεί να τη χάσει και αυτή. Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους 6 βαθμούς του Άρη.
Και... ναι, παίζει και. Έχουμε ακόμα, υπάρχουν σενάρια πολλά, να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν να... και η εξάδα έχει, η τετράδα έχει κλειδώσει, η εξάδα παίζεται ακόμα. Έτσι. Ναι, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει με, το, με τον Άρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπάμπης Τσιμπίδας. Τι? Τίποτα. Ας ακούσουμε τον Μπάμπη. Κάτι θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Πάμε στον Μπάμπη. Μπάμπη. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλό βράδυ για την ομάδα. Το είχε ανάγκη από πολλές απόψεις αυτό ο Παναθηναϊκός από σήμερα. Το είχε ανάγκη γιατί είναι η πρώτη του νίκη στο Δεσεντέρμπι. Είναι μια νίκη που τον σιγουρεύει για τη συμμετοχή του στα play-off. Όσο και αν ακούγεται άσχημο, εγώ θα το λέω πάντα ότι είναι πολύ άσχημο που κάναμε αυτή την κουβέντα. Ότι κινδύνευε η συγκεκριμένη συμμετοχή, η συγκεκριμένη παρουσία στην εξάδα. Και έρχεται και με μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα timing που γύρισε και ο κόσμος στη Λεωφόρο. Οπότε αυτό βοηθάει στο να ζεσταθεί και ο κόσμος, να συνεχίσει να έρχεται στο γήπεδο. Έχει πολλούς πρωταγωνιστές στο σημερινό μάτσο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να νιώθουν ότι έκαναν τη δουλειά τους, ότι βοήθησαν, ότι τόνωσαν την αυτοπεποίθησή τους. Αλλά αυτό το σημερινό πρέπει να έχει και συνέχεια. Έτσι δεν μπορεί να μείνει ο Παναθηναϊκός αυτό, να κάνει δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω όπως έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αν τα καταφέρει και δώσει μια διάρκεια σε αυτό ο Παναθηναϊκός, τότε θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τι έμεινε από το παιχνίδι, εσύ είχες πάει γήπεδο, έτσι, ήσουν γήπεδο ή όχι? Ναι. Λοιπόν, το πρώτο φαντάζομαι ότι είναι ο κόσμος, έτσι, ένιωσε σπαλμό, ένιωσε σιγή. Μένει μια καλή ενέργεια, ο Παναθηναϊκός σήμερα δημιουργεί καλή αύρα για τη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο το είχε πάρα πολύ ανάγκη όλος ο οργανισμός του συλλόγου, ο κόσμος, η ομάδα, όλοι και ο προπονητής. Είναι ένα αποτέλεσμα και μια εμφάνιση που μπορεί να επιτρέψει στην ομάδα να τονώσει την αυτοπεποίθησή της και να χτίσει πάνω σε αυτό το σκορ. Κάποια στιγμή είδαμε χειροκρότημα όταν σηκώθηκε για ζέσταμα ο Αραούχο. Καλά το είδα? Ναι, ήταν και ο Αραούχο, ήταν και συνέπεσε με τον Κουρμπέλη μαζί. Ναι. Οπότε, ναι. Μπορεί να ήταν για τον Κουρμπέλη, εκτιμάς έτσι. Γιατί εγώ έτσι το έλαβα. Δηλαδή σηκώθηκε ο Αραούχο και είδα. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία πάντως κίνηση. Δηλαδή σπάνιο για ελληνικό γήπεδο. Γενικά ήθελα να προσθέσω σε διακόπτω τον Μπάμπη. Γιατί ήταν μια εποχή που έχει και αρκετές στιγμές πολιτισμού και αυτό είναι κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, Μπάμπη. Ήθελα να προσθέσω ότι ήταν πολύ καλή ατμόσφαιρα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δυνατές μονομοχές, σκληρά μαρκαρίσματα, οι παίκτες μεταξύ τους είχαν εξαιρετική συμπεριφορά. Και αυτό φάνηκε και στο τέλος που είχαμε συγχαρητήρια από εδώ και από εκεί, δηλαδή του νικημένου προς τους νικητές. Άλλαξε και φανέλα νομίζω ο Αραούχο με τον Παλάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Καλές εικόνες. Αυτές χρειαζόμαστε, Μπαμπή. Ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα. Λοιπόν, έγινε, Μπαμπίνο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα γιατί τρέχεις. Βλέπεις τα στιγμιότυπα? Ναι, βλέπω και ήθελα να προσθέσω κάτι. Γιατί όταν ξαναβλέπεις τα στιγμιότυπα στην τηλεόραση, ιδίως με την ψηφιακή ανάλυση που κάνει ο Κοσμοτέ TV, διαπιστώνεις ορισμένα πράγματα πιο εύκολα. Επειδή μίλησα για αφέλεια των παιχτών της ΑΕΚ, βλέπω ότι νίκησε η εξυπνάδα των παιχτών του Παναθηναϊκού την αφέλεια των παιχτών της ΑΕΚ. Στην περίπτωση του δεύτερου γκολ που μπήκε αμέσως μετά το πρώτο, γίνεται μια μπαλιά στον ανοιχτό χώρο από αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ, χάνει την μπάλα ο Χατζησαφή, εντάξει, πήγε πιο γρήγορα ο Παλάσιος, τσίμψε την μπάλα, έφυγε από το Χατζησαφή και βρίσκεται ο Παλάσιος με καμιά 33 μέτρα ανοιχτό γήπεδο, 40 τελείως ελεύθερο. 51,20 εκατοστά έγραψε το τέτοιο, 51 μέτρα. Καλά τα λογάριασα λοιπόν εγώ. Εκείνη την ώρα λοιπόν δύο παίχτες ΑΕΚ, ο Χατζησαφή που έχασε την μπάλα και άλλος ένας, δεν ξέρω αν είναι ο Σάκοφ ή κάποιος άλλος, αντί να τρέξουν προς τον Παλάσιος και τα 50 μέτρα αυτά να τα κάνουν 20 να τον κλείσουν, τρέχουν όλοι προς το τέρμα. Δεν πάει κανένας στον παίχτη. Πάνε και οι δύο προς το τέρμα να πιάσουν ποιον. Δεν υπήρχε κανένα στο τέρμα. Θέλω να σου πω ότι ήταν εντελώς αφελής η αντίδραση των παιχτών ΑΕΚ, η οποία βεβαίως ΑΕΚ πλήρωσε και το γεγονός ότι επέλεξε ο Γιαννίκης να παίξει με την άμυνα ψηλά. Βεβαίως από τη στιγμή που είχε δηλώσει και ήθελε να πάρει το παιχνίδι, ήταν φυσικό να δώσει εντολή να πιέσει ΑΕΚ πολύ στην περιοχή των Παναθηναϊκών. Αυτό πάντα έχει τον κίνδυνο να δεχθεί αντεπιθέσεις και αυτό έπαθε η ΑΕΚ στα δύο πρώτα γκολ. Λοιπόν, στο σχόλιο του Νίκου Κατσαρού έρχεται στην παρέα μας και ο Κώστας Τσίλης με το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα. Είσαι καλά? Ορίστε. Είσαι καλά? Δεν ξέρω η γραμμή κάτι έχει, αλλά είμαι καλά. Ναι. Πώς είσαι? Καλά είμαι, ναι. Ό,τι έμεινε από μένα καλά είναι, ναι.
Τι έγινε κάτι, όχι. Έτσι, όχι, μετά από ελάτη, τι άλλο να γίνει, δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε, αν δεν ήταν ο Τσιδότα, θα μπορούσαμε να συζητάμε τώρα επί άλλη βάση. Ποια άλλη βάση. Αν δεν ήταν ο Τσιδότα. Αν το δούμε ρεαλιστικά, αν το δούμε, αν δεν υπήρχε ο Τσιδότα, θα συζητάγαμε για 5 γκολ. Μπορούσε να έχει βάλει και εσύ 2-3. Εντάξει, αλλά δεν θα με ικανοποιούσε. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ή το 6-3, ξέρω. Ή το 6-3, ναι, ή το 6-3. Εντάξει, η πραγματικότητα ποια είναι, ότι το ποδόσφαιρο, και θα πρέπει να το ξέρανε στην ΑΕΚ, ποδοσφαιρά άνθρωποι λένε ότι είναι, το ποδόσφαιρο τιμωρεί πάρα πολύ σκληρά εκείνους που μια νίκη δεν τη διαβάζουν σωστά ή μάλλον τη διαβάζουν στραβά και ανάποδα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, κέρδισε 2-0 το Μπας Γιάννενα εντός έδρας. Αυτή η νίκη ήρθε μετά από μια κατραπακιά εντός έδρας από το Βόλο, μετά από μια ήττα στο Χαριλάου από τον Άρη, μετά από έναν αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και μετά από μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Όταν λοιπόν η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0, στην ΑΕΚ θεώρησαν ότι εντάξει, αφού κερδίσαμε 2-0 τον ΠΑΣ, όλα καλά, όλα ανθυρά, τελειώσαμε. Είμαστε καλά, ξαναβρήκαμε τα πάντα, το καράβι πάει πρίμα. Προφανώς λοιπόν, όταν με μια νίκη επί του ΠΑΣ 2-0 σβήνεις όλα τα, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα, τα σβήνεις, ξεχνάς τι έχει συμβεί, ξεχνάς ότι μέχρι εκείνο το σημείο η ΑΕΚ κάνει ίδια πορεία ΠΑΣ Γιάννενα ή πορεία Απόλλωνα ή πορεία Ατρομήτου και νομίζεις ότι έχει ξαναγίνει η ΑΕΚ επειδή κέρδισες με 2-0 τον ΠΑΣ, θα έρθει ένα ντέρμπι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, να σου αποδείξει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός τι ήταν σήμερα? Ήταν μια ομάδα η οποία μπήκε στο γήπεδο. Μπήκε στο γήπεδο ως Παναθηναϊκός. Ήταν μια ομάδα δουλεμένη. Ήταν μια ομάδα η οποία ήξερε τι θέλει. Και πολύ απλά τιμώρησε την ΑΕΚ που δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αν πάμε και στο τακτικό κομμάτι, η ΑΕΚ όλη τη βδομάδα δούλευε με full pressing. Πάμε χαμηλά, ανεβάζουμε την ομάδα ψηλά, πιέζουμε χαμηλά τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση μια ομάδα να υπηρετεί σε ένα τέτοιο είδους πλάνο με τον Καρίμ στην κορυφή και με τον Σάκο στη μεσαία γραμμή? Όχι βέβαια, προφανώς. Για να μην συζητήσουμε φυσικά για τα λάθη που έκανε ο Ρώτα, για τον Τζαβέλα, για τον Βράνιες, για τον Χατζησαφή, για όλα αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας λοιπόν όμως, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, δεν έχει να κάνει με το τι έγινε απόψε. Απόψε αυτό που έγινε είναι μια συνέχεια του τι έγινε στο Φάλιρο, του τι έγινε με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, του τι έγινε με τον Βόλο στο Ολυμπιακό Στάδιο, του τι έγινε με τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, του τι έγινε με τον Όφη στο Ολυμπιακό Στάδιο, του τι έγινε με τον Άρη στο Χαριλάου. Είναι ξεκομμένο. Στην ΑΕΚ απλώς νόμιζαν ότι αυτό που θα γίνει απόψε θα είναι απλώς μια συνέχεια του παιχνιδιού με τον ΠΑΣ την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό που έγινε απόψε είναι μια συνέχεια όλων αυτών που ανέφερα. Και φυσικά, επειδή η σεζόν έχει ακόμα παιχνίδια, προφανώς δεν θα είναι συνέχεια του μάτς με τον Μπας, αλλά θα είναι συνέχεια αυτού που έγινε απόψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν στην ΑΕΚ δεν το βλέπουμε και δεν κάνουν κάτι γι' αυτό, θα είμαστε κάθε φορά να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Προφανώς θα πει κάποιος ότι η ΑΕΚ είχε και δοκάρι κλπ. Μα όλα αυτά είναι δευτερεύοντα κατά την γνώμη. Το πρωτεύον είναι να καταλάβει η ΑΕΚ τι συμβαίνει. Και η ΑΕΚ πάντα τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο τη φετινή σεζόν αρνείται να καταλάβει τι συμβαίνει. Αρνείται, θεωρεί ότι τη συμβαίνει κάτι άλλο, διαφορετικό. Ότι κέρδισε τον ΠΑΣ. Τελειώσαν όλα, τα διορθώθηκαν όλα με μια νίκη επί του ΠΑΣ. Μόνο που το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα να σου δείξει ποια είναι η πραγματικότητα και όταν τη βλέπεις αυτή την πραγματικότητα, τιμωρείσαι σκληρά όταν δεν μπορείς να την ακολουθήσεις. Γιατί η ΑΕΠΕΣΙΣΤΑ δεν μπορεί να την ακολουθήσει, γιατί νομίζω ότι ζει ένα παράλληλο σύμπαν σε μια άλλη δική της πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, ο Γιαννίκης τελειώνει το μάτς και πάλι λέει το ίδιο. Έτσι, συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΚ. Ποια φορά είναι αυτή που το λέει το σύμπαν? Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πες συγγνώμη. Αυτή τη φορά τη βρήκαμε. Γιατί είχα την εντύπωση, εγώ έψαχνα να βρω, αφού στο λεξιλόγιο του δεν υπήρχε η λέξη παρέτηση, μήπως δεν υπήρχε και η λέξη συγγνώμη. Τουλάχιστον η λέξη συγγνώμη ανακαλύψαμε ότι υπάρχει. Τι να πει ο Γιαννίκης? Ο Γιαννίκης μίλησε για ατομικά λάθη και για χαμένες προσωπικές μονομαχίες. Ναι, γίνανε και αυτές. Υπήρχαν και χαμένες προσωπικές μονομαχίες, υπήρχαν και λάθη, αλλά δεν μπορούμε να φορτώσουμε, για παράδειγμα, στο Ρώτα όλα τα δεινά της φετινής ΑΕΚ επειδή έκανε αυτό το πέναλτι που όντως είναι λάθος μεγάλο τώρα να πας να κάνεις εκεί να τάκλει σε μια τελειωμένη φάση. Όντως είναι τεράστιο λάθος. Αλλά θα είναι άδικο να φορτώσουμε τώρα στο παιδί όλα τα δεινά της φετινής ΑΕΚ.
Έτσι. Μάλιστα. Και επίσης δεν φταίει ο Ρώτα, η ΑΕΚ φταίει που έχει επιλέξει να παίζει με τον Ρώτα, αν θέλουμε να φτάσουμε στο εκεί. Για παράδειγμα, αν συζητήσουμε για τα στόπερ, το έχουμε συζητήσει 100.000 φορές. Δηλαδή, η συζήτηση για το δίδυμο Τζαβέλα Βράνιες την έχουμε κάνει ίσα με 400.000 φορές. Και όχι για καλό, τις περισσότερες φορές από τις 400.000, στις 399 το έχουμε κάνει για κακό. Είδαμε ακόμα ένα κακό παιχνίδι από τον Τζαβέλα και τον Βράνιες. Ένα πολύ κακό παιχνίδι. Δηλαδή, Τζαβέλας Βράνιες σήμερα δεν πήρανε ούτε μία προσωπική μονομαχία από τον Ιωαννίδη. Για να μην πω για τη φάση στο δεύτερο γκολ που ο Τζαβέλας δεν κάνει το προφανές να ρίξει τον Παλάσιος στο κέντρο του γηπέδου και να μην τον αφήσει να φύγει μόνος. Μα αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή το ξαναείδα, το βλέπω για τρίτη φορά και το σχολίασα και προηγουμένως αυτό το δεύτερο γκολ. Είναι για σεμινάριο αφέλειας. Τι να πω, χαζομάρας. Φεύγει ο παίχτης, φεύγει από το κέντρο. Και έχει 40-50 μέτρα ελεύθερο χώρο μπροστά και οι δύο που τον κυνηγάνε δεν πάνε πάνω του. Πάνε προς το κέντρο. Ναι, αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύοντα. Ναι, καλά, βέβαια. Για συμβαίνει αυτό. Δηλαδή γίνανε λάθη από όλους. Επίσης, εγώ να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα γιατί στο ημίχρονο έπρεπε να βγει ο Τσούμπερ αντί να βγει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τσούμπερ ήταν τουλάχιστον ο μοναδικός που έκανε και μία φάση. Έκανε και ένα δοκάρι στο πρωτεύουσα. Σε αυτό έχει δίκιο. Έκανε κάτι. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο εξαφανισμένο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε κάπως επιθετικά η ΑΕΚ με την παρουσία του Αραούχου κατά πρώτο λόγο και του Μάνταλου κατά δεύτερο. Και ο Λιβάη δεν μπήκε ποτέ σε αυτήν. Δεν μπήκε ποτέ, όντως. Όχι ότι θα άλλαζε και τίποτα. Όχι, τίποτα δεν θα άλλαζε. Γιατί η άμυνα της ΑΕΚ δεν ήταν πουθενά, γιατί τα χάφη της ΑΕΚ δεν ήταν πουθενά. Ο Σιμόες έκανε πολύ κακό παιχνίδι για το Σάκο. Τι να πει για αυτό το παιδί, και μόνο που ήταν στο γήπεδο μαγιά του. Και πάλι καλά, δεν είναι και ο χειρότερος, θα έλεγα. Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να του χρεώσει και τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός. Το κέντρο της άμυνας το είχε καταπιεί. Το κέντρο της ΑΕΚ το είχε καταπιεί. Τα χαφ της ΑΕΚ τα έχουν καταπιεί. Και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Πέρας τα έχουν καταπιεί τα χαφ της ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το να καταπίνει ο αντίπαλος τα χαφ της ΑΕΚ είναι η ιστορία της ζωής της φέτος. Βέβαια. Η ΑΕΚ έτσι έχει χάσει όλα τα παιχνίδια της. Όλα. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε κάθε φορά και λέμε τα ίδια και τα ίδια και η ΑΕΚ κυνηγάει την ουρά της όλα τα παιχνίδια. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Αρνείται να δει ποια είναι τα προβλήματά τη. Αρνείται να δει, και αφού αρνείται να δει, δεν μπορεί και να τα λύσει κιόλα. Είναι πολύ απλό. Υπάρχουν και δύο μάτς μπροστά τη, έτσι. Γιατί δεν τώρα έχει δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Και ένα με τον Αστέρα. Με τον Αστέρα Τρίπολη την επόμενη Κυριακή. Ναι, είναι. Αν με ρωτάτε τι θα δούμε από τώρα μέχρι το μάτς Τετάρτη, δεν ξέρω. Όχι, μήπως έχουμε μεταβολή στη βαθμολογία, δηλαδή με την έννοια ότι αν ο Άρης πάρει τους 6 βαθμούς και έρθει κάποιο αποτυχημένο αποτέλεσμα, η ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό δεν ευνοεί την ΑΕΚ έτσι πως έχει εξελιχθεί, έτσι. Δηλαδή, θα μου πεις, η ΑΕΚ είναι στην εξάδα, είναι στα play-off. Αλλά δεν θα έχει ούτε το μικρό κανονάκι δηλαδή που θα ξεκινήσει. Και... ως προς ποιο κομμάτι, ως προς να βγει στην Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, όσο να βγει στην Ευρώπη, μιλάμε για το μήνυμα. Αν καταφέρει να το χάσει και αυτό, θα πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το χάσει και αυτό. Απειλείται όμως, έτσι, τέσσερις ομάδες βγαίνουν, εξυπέζουν. Καλά, προφανώς απειλείται. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Αν απειλείται, δεν απειλείται. Μια ομάδα η οποία έχει μείνει εκτός. Μια ΑΕΚ, μάλλον, γιατί δεν είναι μια ομάδα. Μια ΑΕΚ η οποία έχει μείνει εκτός Ευρώπης από τέλη Ιουλίου. Εκτός πρωταθλήματος από τον Δεκέμβριο. Και εκτός κυπέλου από τις αρχές Φλεβάρη, νομίζω ότι το λιγότερο που την απασχολεί αυτή που θα πρέπει να απασχολεί τους ανθρώπους της είναι ότι μπορεί να την απειλήσει ο Αστέρας Τρίπολης να της πάρει τη θέση στην Ευρώπη ή ο Άρης τη θέση στην Ευρώπη. Που θα είναι καταστροφή με να μείνει εκτός Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να είναι στην ΑΕΚ τουλάχιστον αυτό το μείζον αυτή τη στιγμή. Το μείζον να δει τι θα κάνει. Γιατί η ΑΕΚ θυμίζω ότι μέσα σε όλα αυτά που της έχουν συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες από τις αρχές Γενάρη μέχρι τώρα. Τα αντιμετωπίζει με μια ακινησία. Δεν γίνεται τίποτα. Έχει κινηθεί τίποτα. Από τη σφαλιάρα που έφαγε με τον Πανετολικό μέσα στο Δεκέμβρη και ό,τι μετά ακολούθησε, δεν έχει κινηθεί φίλος στη ΑΕΚ. Τίποτα. Λοιπόν, ο Τάκης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: με πρόεδρο ένα επιχειρηματία της δεκαετίας του 90. Ποδοσφαιριστές αδιάφορους και ανυπαρκείς. Στελέχη με βιογραφικά λαδόκολλας. Προπονητή ακατάλληλο για το επίπεδο αυτό, χωρίς προσωπικότητα και ικανούς ποδοσφαιριστές.
Είναι βέβαιο ότι ακόμα υπάρχει παρακάτω στην ΑΕΚ. Έχει πει και άλλα βέβαια που δεν έχει κανένα νόημα να τα διαβάσω γιατί δεν διαβάζονται. Λοιπόν, συμφωνείς με κάποιο από αυτά? Με ποιο, με το παρακράτος? Όχι παρακράτος. Δεν είπε παρακράτος. Λέει για έναν πρόεδρο ο οποίος είναι επιχειρηματίας της δεκαετίας του 90. Αν δεν πάει παρακάτω, όχι απλώς. Δεν πάει παρακάτω. Ναι, όχι, είναι ακόμα βέβαιο ότι πάει παρακάτω. Α, ότι δεν πάει, γιατί άκουσα δεν πάει. Είναι βέβαιο ότι έχει και ακόμα παρακάτω, λέει. Δεν πάει παρακάτω. Πάντα υπάρχει παρακάτω. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει δεν πάει παρακάτω, γιατί είναι αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Το παρακάτω. Το να μην βγει στην Ευρώπη είναι το παρακάτω. Πάντα υπάρχει παρακάτω. Το θέμα είναι ότι είναι ότι πρέπει να αλλάξουν όλα, πρέπει να αλλάξουν όλα. Ο Αραούχο το έχει πει αυτό πριν από ένα μήνα. Ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Ο άνθρωπος ένα μήνα το έχει πει. Ένα μήνα, όχι τώρα. Ένα μήνα το έχει πει. Και δεν έχει κουνηθεί φύλλο από την ώρα που το έχει πει. Γιατί πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Μα έχει αυτό, μα έχει το άλλο, μα τώρα, μα πώς, μα τι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Δεν υπάρχει κουβέντα. Δεν το λέμε εμείς πλέον. Το φωνάζει πραγματικότητα. Το λέει ο ένας παίκτης στον άλλο. Τι άλλο να γίνει. Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Ξεκάθαρα πράγματα. Έγινε. Έγινε Κωστή, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Περνάμε στον Κώστα τον Κότζο, ο οποίος μάλλον θα το είδε ολόκληρο το παιχνίδι. Αυτή τη φορά τον είδες όλο τον Παναθηναϊκό, όλο, Κωστή. Όλο. Το ευχαριστήθηκες, έτσι ωραίο μάτς. Δεν πρόλαβα να παρανάσω από τότε. Τι? Δεν πρόλαβα να παρανάσω, λέω, ήταν τόσο γρήγορο πάνω κάτω. Δεν με αστρολάρισε. Πάμε στου αδέλφου που γράφουν ακόμα, ξέρει εκεί που θυμάστε τα σημειωματάρια που σημειώνουμε τις ευκαιρίες και τις φάσεις. Ναι. Θα πρέπει να έχουν γεμίσει. Αλήθεια είναι. Δεν τρολάρει. Είναι φοβερό κάτι τέτοιο. Μερικέ φορέ με τρολάρει. Το φοβάμαι. Είναι το πρώτο δεκάλεπτο που περνάει χωρίς να έχουμε φάσει. Θυμάσαι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ που ο Παναθηναϊκός είχε χάσει του κόσμου τις ευκαιρίες. Τότε ήταν παίζει Γκέκας πάνω στο Παναθηναϊκό. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ του βάζει 3 γκολ. Ναι. Το θυμάσαι εκείνο το μάτς? Ναι, ναι, ναι. Πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν 15 χρόνια πίσω. Μπορεί. 15 πολλά λες. Πολλά, ναι. Πριν ήταν 12. Όχι, δεν είναι 15. Μην είναι, πριν είναι 15, ναι. Εκεί 2008. Τέλος πάντων, για λέγε Κώστα τι έγινε. Λοιπόν, να πω το πρώτο, μια απλή παρατήρηση. Όχι ότι με εξέπληξε εμένα, αλλά για να καταλάβουμε καμιά φορά πόσο βαρύγδουπες είναι ορισμένες δηλώσεις κλπ. Είδα τα μάτς του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, έριξε την ομαδιά στο Καραϊσκάκι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αυτοί οι σύνδεσμοι που κλείσανε, πώς ακριβώς κλείσανε οι οργανωμένοι? Γιατί το λες αυτό? Τι ακριβώς συνέβη, δηλαδή κλείσανε, ωραία, τι ακριβώς, τι άλλαξε? Ναι, άλλαξε το γεγονός ότι όλοι οι σύνδεσμοι τώρα περνάνε σε επίβλεψη των ΠΑΕ. Δηλαδή είναι από λόγου. Δεν μπορούσε ο σύνδεσμος να βγάλει στο πρωτοδικείο χωρίς να είναι υπό την έγκριση ή της ΠΑΕ ή του Εραστέχνη ή της ΚΑΕ. Ναι, αλλά για τα συμβάντα που προκαλούσαν οι σύνδεσμοι ήταν υπόλογες οι ΠΑΕ. Ήτανε. Mm-hmm. Οπότε δεν είχε αλλάξει τίποτα αυτό μαζί. Δεν είχε αλλάξει τίποτα. Εισιτήρια παίρνουν κανονικά, στις θέσεις είναι κανονικά, μια χαρά. Λάζομαι, παρέμβησε αυτό. Όχι ότι θα άλλαζε τίποτα, αλλά έτσι μου ήρθε γιατί το είδα. Και έπαιξε κάτι με εισιτήριο και δεν βρήκαμε τίποτα, όχι, ναι. Όχι, εισιτήρια όχι. Κανονικά δεν υπάρχουν. Ναι. Εισιτήρια παίρνουν, συνήθως κανονικά. Ναι. Και διακινούν κανονικά. Οπότε δεν άλλαξε τίποτα. Λοιπόν. Με το γνωστό, με το γνωστό χαρτζιλίκι ταυτόχρονα, έτσι. Ναι, είναι καμιά φορά που λέτε για τον ντέρμπι, αυτό που λέμε, κάθονται οι προπονητές, κάνουν σχέδια, κάνουν πλάνα κλπ. Φαντάζομαι και ο Γιαννίτσο Κακομοίρης θα έκανε, αν βρες το μάτς το 15-2-0. Καληνύχτα. Τι σχέδιο να κάνει, τι να κάνει. Πάνε όλα τα σχέδια. Σαν του Πούτιν τα σχέδια, δηλαδή. Δεν του πήγαινε τίποτε καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πανεκώς δεν έχει πλησιάσει την περιοχή. Η ΑΕΚ πιέζει, η ΑΕΚ δείχνει ότι κάτι θέλει να βγάλει στο γήπεδο. Τώρα στεκούμε πιο πολύ στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι η απεικόνιση του τι έγινε φέτος στην ΑΕΚ. Δηλαδή, στήθηκε μια ομάδα εξαιρετική πραγματικά με πολύ μεγάλες δυνατότητες μεσοεπιθετικά και η οποία δεν υπάρχει στο χάρτη αμυντικά. Δηλαδή, αυτό ήταν η ΑΕΚ σήμερα. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε να προηγείται 3-0 χωρίς να έχει κάνει φάση στην ουσία. Ναι, από την ώρα που έκανε φάσεις δεν έβαλε γκολ. Μα η ΑΕΚ ήταν καλή μεσοεπιθετικά. Τον πίεσε τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το πέναλτι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αλλάξει μπάλα. Και εκεί έρχεται ο μικρός, ας πούμε, που λες, να, γι' αυτό είναι μερικά πράγματα που τα κρίνει και η ατομική ενέργεια, τα κρίνουν και
η έμπνευση ενός παίκτη κλπ. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός τον πιέζει ΑΕΚ μέχρι το 15, του κάνει ευκαιρίες, τον έχει κλείσει και λες δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, παίρνω μικρό στην μπάλα, κάνει μια κούρσα. Εντάξει, περισσότερο είναι σφάλμα του Ρώτα και λιγότερο. Ναι, σφάλμα είναι. Μιλάμε για αυτό λέω ότι δεν κάνει ευκαιρία. Σε σέντρα που έχει φύγει out είναι. Ναι. Έτσι, σε σέντρα που έχει φύγει out. Λοιπόν, τι γίνεται το 1-0. Τι γνωστή ΑΕΚ μετά. Πριν συνέλθει, φάει το δεύτερο. Δεν, το δεύτερο είναι εκπληκτικό γκολ, παιδιά. Ξεκινάει ο Παλάσιος κάπου στο κέντρο. 50 μέτρα. Ναι, και το κοιτάνε. Είναι δύο παίκτες της ΑΕΚ, δεν το κοιτάνε. Μα ξεκινάει, γιατί ξεκινάει, διότι τσιμπάει την μπάλα πριν φτάσει ο μπακ, πρώτος. Από εκεί βέβαια δημιουργείται ένα τεράστιο κοινό και συμβαίνει αυτό που είπες εσύ, μετά τον κοιτάνε. Τον κοιτάνε, έχουν φτάσει στο μικρή περιοχή να βάλει μπολ. Ναι, 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 αντί να πάνε πάνω του, πάνε προς το κέντρο. Φοβερό πράγμα. Καλύπτανε τους χώρους. Ναι. Και το δεύτερο που για μένα έπαιξε πολύ μεγάλο, γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται σε αυτόν τον Παναθηναϊκό να μην ξεκινάνε τα δύο παιδιά αυτά, ο Αλεξανδρόπουλος και ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε επιτομή του φορ. Δεν βρίσκει εύκολα αυτή την εποχή φορ νέα παιδιά που να αντέχουν στο ξύλο, να κρατάνε μπάλα, να σκοράρουν και να δημιουργούν ταυτόχρονα. Ο Ιωαννίδης έπαιζε μόνο στο όλη την άμυνα τη ΑΕΚ, ειδικά τα δύο στόπερ τα είχε καταταλαιπωρήσει. Και τους δύο τους πήγαινε τον ένα από εδώ, τον άλλον από εκεί. Και έβαλε και τον γκολ. Ωραίο γκολ. Πάλι σεντερφορίσιο και αυτό, έτσι. Βέβαια. Μα δεν ήταν το. Κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα από τέσσερις και κατάφερε, κράτησε την μπάλα και τη μοίρασε. Δηλαδή και σε παιχνίδι με ένταση, όχι στο Ρελαντία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι δύο ήταν που με τις ατομικές τους στιγμές κυρίως κάνανε τη ζημιά στην ΑΕΚ. Όταν έγινε πια το 2-0, νομίζω η ΑΕΚ έφαγε τέτοια κατραπαγιά, ειδικά μετά και το 3-0, που εμένα με εξέπληξε το ότι προσπάθησε το δεύτερο ημίχρονο και έκανε φάση. Δηλαδή δεν το περίμενα. Νομίζω ότι εκεί η ΑΕΚ θα έγραψε σήμερα. Αλλά δεν έγραψε. Έτσι, γιατί όντως πρέπει να βρήκαν ψυχικά από θέματα οι παίκτες της, ακριβώς για να μην διασυρθούν και παλέψαν και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός λογικά δεύτερο ημίχρονο. Και μετά το 3-0 και όλο αυτό το μάτς το πήγε όπως ήθελε. Ρελαντί, το κράταγε, εντάξει, τα γλίτωνε τις ευκαιρίες. Ίσως αν έτωχε κάνα γκολ πάλι να πάταγε λίγο γκάζι να θορυβόταν λίγο, αλλά δεν θορυβήθηκε καθόλου γιατί δεν δέχτηκε γκολ. Εντάξει, δεν έφαγε τον γκολ στο δοκάρι του Τσούμπερ εκεί, να ξαναμπεί έξω από την ευκαιρία. Αν η ΑΕΚ μείωνε εκεί νωρίς, γύρω στο 55, εκεί που είχε κάνει δύο ευκαιριούλες, θα υπήρχε μάτι για μένα, έτσι όπως το βλέπαμε στο γήπεδο. Αλλά δεν μπόρεσε η ΑΕΚ. Ήταν και ο Διούδης καλός σήμερα. Εντάξει, και το ευτύχημα δηλαδή είναι πως δεν έφαγε και τέταρτο ύστερα, γιατί υπήρχαν τρεις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ναι. Μετά ήταν θέμα χρόνου να δημιουργηθεί ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δημιουργήθηκε και δεν της έκανε γκολ. Ο Ιωαννίδης έχασε την ευκαιρία, μετά η άλλη τριπλή ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός το πήρε πολύ πιο άνετα από ότι το περίμενε το παιχνίδι. Είναι τα παιχνίδια αυτά που λέμε για το φετινό Παναθηναϊκό. Εάν του καθίσει το παιχνίδι, δεν το κάνει. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται όταν του στραβώνει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που προηγήθηκε 2-0, στην ουσία μέσα σε 2 λεπτά, χωρίς να χρειαστεί να έχει πρεσάρει, να έχει κάνει, να έχει χάσει ευκαιρίες ή να έχει δεχτεί κάτι γκολ και λοιπά, μετά το παιχνίδι αυτό δεν το είχαν. Το έφερε στα μέτρα του. Είχε καλά τα χάφη σήμερα και τους δύο. Και σήμερα ήταν ο Παλάσιος πολύ καλύτερος από τον Αϊτόρ. Είχε τον Ιαννίδη σε μεγάλη μέρα, δεν ήθελε και πολλά. Η ΑΕΚ, η οποία πάλεψε πραγματικά από ένα σημείο και μετά. Έβλεπε τους παίκτες της ΑΕΚ και στενοχωριόσουν, γιατί πραγματικά δηλαδή δεν ήταν το 30-3-0 το μάτσο βάρος, αλλά όπου φτωχός και μοίρα τους. Δηλαδή όλα ψεύονται μαζεμένα στους ΑΕΚ. Έτσι πάει όντως. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Πραγματικά δηλαδή δεν είχε καμιά σχέση η εμφάνισή τους. Δεν κάνουμε το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η ΑΕΚ. Αλλά είναι στο φεγγάρι τώρα που ό,τι και να κάνει γίνουν στραβά όλα. Δυο δοκάρια μέσα σε 2 λεπτά. Πάρε ένα γκολ χωρίς πάση να έχει κάνει. Ναι, αλλά μπλέκει τώρα. Μπλέκει πολύ τώρα και έχουμε play-off και δεν έχει και εικόνα ομάδας που μπορεί να είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη, που ενδεχομένως να μην μπει με κανονάκι στα play-off και πάει λέγοντας. Μπορεί να έχει και παρακάτω. Είπε και ο Κώστα, παρακάτω δεν είναι δύσκολο. Γιατί είπε και ο Κώστα Τσίλης ότι την Ευρώπη δεν μπορεί να τη χάσει τώρα έτσι όπως είναι. Όχι, και να θέλει δεν μπορεί. Ναι, αυτό λέω. Άρα δεν υπάρχει παρακάτω. Το θέμα είναι ότι στα δύο παιχνίδια που απομένουν πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα να τελειώσει αξιοπρεπώς. Εγώ νομίζω θα τα βρει, γιατί το ξαναλέω, δεν περίμενα να βγει η δεύτερη μήχρονη και να πάλεψει όσο πάλεψε. Σε αυτό έχει δίκιο. Στο 70 σταμάτησε βέβαια, έτσι. Εκεί πια δεν είχε άλλα αποθέματα. Δεν τις καθίσαν και φάσεις, φοβήθηκε και μια 1-4-0 εκεί που μπορεί να ερχόταν. Αλλά νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει
Εγώ λίγες ομάδες έχω δει να έχουν μέσω επιθετικά το ταλέντο και τις δυνατότητες που έχει η ΑΕΚ φετινή. Δεν το έχουν πολύ. Αλλά από πίσω δεν έχει εγγύηση. Δεν έχουν πολύ μπροστά. Αυτός ο Άμπρας είναι φαινόμενο της φύσης. Ναι, αυτός είναι όντως. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο 86, στο 87 να κάνει αυτά που κάνει. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί η ομάδα η οποία χωρίς φάση να έχει φάει 3 γκολ στην ουσία. Δεν γίνεται αυτό να σταθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Πανεκώς πιστεύω ότι αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ήταν στόχος που για Παναθηναϊκό δεν μπορεί να είναι ποτέ στόχος αυτό. Αν θέλει να λέγεται Παναθηναϊκός, το πέτυχε, το ολοκλήρωσε, μπήκε στα play-off. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς αυτό. Ναι, μπήκε από εκεί πέρα να τελειώσει αξιοπρεπώς τη χρονιά, να δει, να βγάλει με ένα ψύχρωμο μάτι, να κάνει με ένα ψύχρωμο μάτι απολογισμό τι του πήγε καλά, τι δεν του πήγε. Απομένω μεγάλο στόχο του κυπέλου. Θεωρητικά και την κατάσταση που είναι η Λαμία αυτή τη στιγμή που θα έχει το μυαλό τη να μην πάρει καμιά ζημιά χειρότερη, γιατί κατρακυλάει η βαθμολογία. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός θα περάσει τον τελικό. Ο τελικός είναι ένα μάτς, όλα γίνονται. Μπορεί ο Παναθηναϊκός μέχρι και να πάρει κάποιο τίτλο μετά από χρόνια φέτος. Αλλά συνολικά, σαν ομάδα, δεν μπορεί να λέω ότι πήγε καλά μόνο και μόνο επειδή πέρασε και βγήκε τέταρτος, με δεδομένο το με ποιες ομάδες πάλεψε για να βγει τέταρτος στην ουσία. Έγινε. Μιλάμε ότι έχει απέναντι δύο ομάδες οι οποίες και οι δύο φάγανε απόλυτες βαθμούς. Ο Άρης δεν ξέρω τι έγινε τελικά με την απόφαση. Δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει. Η απόφαση. Ναι, το, δηλαδή... Ο Παζιάνος γνωστόν είναι η μόνη ομάδα που πληρώνει πάντα. Καλά, ναι. Το Μάρμαρο. Έχουμε δύο ομάδες, Παζιάνα και Ηρακλής, τις οποίες εφαρμόζονται οι νόμοι στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Σιγά σιγά και οι υπόλοιπες. Σιγά σιγά. Λοιπόν, να είσαι καλά Κωστή. Πάμε στο Κάλο το Παλικάρι. Καλησπέρα Χρήστο. Χρήστο Σούτος στο μικρόφωνο για να μας κάνει σχόλιο για ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε και στο ντέρμπι. Ναι, το ντέρμπι χθες λέγαμε ότι θα κρυθεί στο ένα γκολ. Και το λέγαμε σκεπτόμενοι ότι είναι δύο ομάδες που θέλανε να πάρουν την νίκη, δεν τους χάλαγε το χ. Ότι είναι ομάδες οι οποίες έχουν μια προβληματική σεζόν γενικότερα και δεν θέλανε να βρεθούν η μία ή η άλλη θέση σαν αυτή που τελικά βρέθηκε η ΑΕΚ. Οπότε πιστεύαμε ότι θα πάει κάπως έτσι. Τελικά, σε ακόμη τον Χρήστο, ναι. Μπορεί να το πει σε αυτό ότι συνέβη. Διότι κρίθηκε στο ένα γκολ στον γκολ με το οποίο προηγήθηκε ανέλπιστα ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είχαμε άλλο μάτι. Έτσι. Αν δεν είχαμε ναι, το κράτο του Ρότα, μπορεί να είχαμε άλλο μάτι. Είναι ανόητο τάκλινγκ του Ρότα εντελώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει να κάνει τέτοιο τάκλινγκ εκεί. Είναι λίγο απειρία, είναι λίγο. Απειρία. Ναι, είναι λίγο και το παιδί αυτό, ενώ έχει πολύ καλά στοιχεία, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να του τραβήξει λίγο τα αυτή. Με την έννοια ότι εμπλέκεται διαρκώς σε μανούρες, σε τσακωμούς. Είναι αρκετά προκλητικός σε μερικά πράγματα, όχι στον κόσμο, μέσα στο γήπεδο, προκαλώντας ουσιαστικά συμπαίχτες, αντιπάλους, διαιτητές, ενώ είναι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να κάποιος να τον ηρεμήσουν. Δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του, ναι. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο αν το βελτιώσει θα μπορέσει να κάνει μια αρκετά καλή πιστεύω καριέρα, γιατί έχει στοιχεία που μπορούν να προσεχθούν. Έβαλε τον κόλ ο Παναθηναϊκός με πέναλτι, στα καπάκια έγινε και τον κόλ με τον Παλάσιος. Νομίζω ότι εκεί τελείωσε και το τρίτο απλώς ήρθε ο Σκερασάκης στην τούρτα. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο 30 λεπτό του Παναθηναϊκού δεν αφήνει περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Στο δεύτερο είναι... μικρό μπορούσα να δούμε περισσότερα γκολ, Χρήστο. Το δεύτερο, αν η ΑΕΚ έβαζε τον γκολ στις αρχές, δηλαδή εκεί στις δύο φάσεις που έκανε, ειδικά του Αραούχο που κάνει την απόκρουση ο Διούδης, είναι και εξαιρετική επέμβαση. Φοβερό, ναι. Αν εκεί γινόταν το 3-1, μπορεί να βλέπαμε τελείως διαφορετικό παιχνίδι, ίσως. Ίσως. Αλλά μετά ίσως δεν μπορούμε να χτίσουμε εικόνα. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ένα ακόμα εντός έδρας ματς έπνιξε από τη στιγμή που προηγήθηκε τον αντίπαλο. Είναι μια ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή δύο από τα καλύτερα εξτρέμ στο πρωτάθλημα, τον Παλάσιος και τον αναγεννημένο Αϊτόρ, που είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή νομίζω μετά τον Παλάσιος φέτος για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ουσιαστικά αυτό τον παίχτη περιμέναμε να δούμε από όταν ήρθε και τον βλέπουμε φέτος. Ίσως έχει και το καλύτερο αριστερό μπακ, Ναι, ίσως και αυτό. Επίσης έχουμε πολύ καλά δείγματα πλέον και από τον Αλεξανδρόπουλο στην λογική ότι περιμένεις από ένα παίκτη που κάνει κάποια πράγματα καλά στο γήπεδο να κάνει αυτά και να μην επιδιώκει να κάνει πράγματα που δεν ξέρει. Έχει αυτό το σπριντ με την μπάλα που επιταχύνει. Μόνο ο Άμραμπατ μπορεί να πω ότι το έχει αυτό. Ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση που πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Η δυνάμεις του είναι ανεξάντλητος. Ναι. Είναι φοβερός. Δεν πέφτει με τίποτα. Ο μόνος που τον έριξε και αυτός πιστεύω από τύχη, όχι επειδή του μπόρεσε, ήταν ο Παλάσιος. Δεν πέφτει με τίποτα πραγματικά. Είναι δηλαδή μια απίστευτη δύναμη. Και τρέχει 90 λεπτά, ρε παιδί μου. Σπάνιο για τα ελληνικά γήπεδα αυτό. Και για τέτοια ηλικία και. Αυτό ακριβώς. Είναι και σε...
μια προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία και όμως είναι ένα παίκτη ο οποίος εντάξει αποδεικνύει γιατί ήταν και σε υψηλότερο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο. Πραγματικά κόσμημα για τα ελληνικά. Έχανε η ομάδα του 3-0 και πάλευε στο αντίπαλο κόρνερ, πεσμένος κάτω να πάρει το κόρνερ και το πήρε. Ναι. Μια φάση θυμάμαι που την είδα και είναι, λέω... είναι μια περίπτωση παίκτη νομίζω που πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό και είναι πολύ, πολύ όμορφο να βλέπεις ας πούμε παίκτη αυτή την ηλικία να έχουν τέτοια διάθεση για μπάλα και προσφορά. Και ειδικά και ξένο, να αντιμετωπίζουν τα τελευταία ένσημα ακριβώς ότι έρχονται εδώ για να πάρουν τα τελευταία ένσημα. Νομίζω ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο Άμραμπατ βέβαια, πέρα από οτιδήποτε άλλο, το Μουντιάλ θέλει πάρα πολύ να βρεθεί εκεί. Και νομίζω ότι γι' αυτό ήρθε και στην Ευρώπη. Από ό,τι θυμάμαι το καλοκαίρι που το συζητάγανε και τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που τον έκανε να έρθει στην ΑΕΚ είναι και αυτός. Γιατί όταν είναι στην Ευρώπη οι παίχτες, ασχέτως αν παίζουν ή δεν παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πιο εύκολο να τους δουν οι ομοσπονδιακοί και να τους εκτιμήσουν περισσότερο. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός είναι play-off πλέον. Όσο και αν αυτό ακούγεται λιγότερο ότι, ότι είναι στόχος. Προτελευταία αγωνιστική το εξασφάλισε. Ναι. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και εκεί. Ο Γιωβάνοβιτς, γιατί θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε, ότι ακόμα μια φορά με τις δηλώσεις του δείχνει πόσο σπουδαίος είναι και σαν άνθρωπος αλλά και σαν προπονητής. Είναι ίσως ο μοναδικός στον Παναθηναϊκό εκτός από τα παιδιά που παίζουν που καταλαβαίνει που βρίσκεται. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ότι δεν έχουμε πετύχει κάτι τρομερό. Έχουμε πικράνει τον κόσμο. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος το μέγεθος γιατί τον έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό. Ως αντίπαλος όταν ήταν παίχτης και ξέρει τι σημαίνει το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Και μακάρι αυτός ο άνθρωπος να του δοθούν και τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά και η πίστοση και να παλέψει και την επόμενη χρονιά για κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι αξίζει να μείνει στον Παναθηναϊκό και πρέπει να, η διοίκηση να το κυνηγήσει ως αυτή την κατεύθυνση.